Επιστρέψαμε εδώ μαζί σας μετά τις διαφημίσεις και ελάτε να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο χώρο της υγείας, της δημόσιας υγείας και τι σχολιάζουν από την πλευρά τους οι γιατροί για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τόσο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αλλά και στη συνέχεια την περασμένη Δευτέρα από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που ήρθε για να τα εξειδικεύσει όλα αυτά. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας, ο κύριος Παύλος Μαλινδρέτος, είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας, γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είναι οι οικογένειές σας καλά, να σας έχει ο Θεός όλους καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς το ίδιο και καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλους τους γιατρούς. Έχουν περάσει τώρα και αρκετά 24 ώρα. Οπότε έχετε επεξεργαστεί και εσείς ως Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών αλλά και η Ομοσπονδία σας και όλοι οι συναδελφοί σας έχετε επεξεργαστεί πολύ καλύτερα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Τι λέτε τελικά? Από πού να ξεκινήσω δεν ξέρω, έτσι προσωπικά δηλαδή να σκέφτομαι τι να πρωτοσχολιάσω. Είναι χυμαρόδης ο Υπουργός, ώστε σου δίνει τέτοια δυνατότητα να σχολιάζεις. Νομίζω θα μπορούσαμε να φάμε εδώ μέρες, μήνες και ακόμα να έχουμε πράγματα να πούμε ενδιαφέροντα. Κοιτάξτε, υπάρχουν καταρχάς κάποια ζητήματα που κυριαρχούν έτσι, για τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και για τα κέντρα υγείας. Και επειδή μέσα από πάρα πολλά ρεπορτάζ και εμείς τα παρουσιάζουμε εδώ, έχουν να κάνουν με ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Έχουν να κάνουν με ασθενείς ή τραυματίες οι οποίοι στην περιφέρεια πολλές φορές δεν βρίσκουν την άμεση ανταπόκριση που πρέπει. Υπάρχουν ζητήματα με τους μισθούς των γιατρών. Κάτι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα ότι αυτό είναι αποτρεπτικό για έναν γιατρό να κοιτάξει την είσοδό του σε έναν δημόσιο φορέα υγείας. Νομίζω ότι από τα βασικά πρέπει να συνεχίσουμε σίγουρα, να αρχίσουμε σίγουρα υπάρχουν και άλλα. Ναι, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι τα ελληνικά νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν. Προφανώς και τα ιδιωτικά λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Αλλά τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν και λειτουργούν.